Την ερχόμενη Δευτέρα κρίνεται το μέλλον των δέντρων του Δήμου Ηρακλείου που είναι στη λίστα υλοτόμησης. Μετά από τα νέα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της πόλης που αντιδρούν στο κόψιμο των δέντρων, ο λόγος ανήκει πλέον στη δικαιοσύνη. Έγινε συζήτηση προσωρινή διταγή σήμερα, η οποία αφορά την ερμηνεία της απόφασης. Έτσι. Δεν μιλάμε για το αν ισχύει αποφάση των ασφαλιστικών. Το ότι ισχύει αποφάση των ασφαλιστικών το έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο Δήμος στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω είναι 87-24 φέτος, στην οποία αναφέρει ότι η απόφαση ισχύει μέχρι ανάκληση ή μεταρρύθμιση και ζητάει από την νομική υπηρεσία να προχωρήσει σε αίτηση ανάκληση μεταρρύθμιση. Σήμερα ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου του Ηρακλείου βρέθηκαν οι δύο αντίδικοι, με τους μεν κατοίκους της πόλης να επιχειρούν να βάλουν φρένο στην κοπή των δέντρων και τη δε δημοτική αρχή να υποστηρίζει πως ο σχεδιασμός της έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ενεργούμε όπως έχουμε από τον νόμο την υποχρέωση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική άποψη, με στόχο να προστατευτεί η ζωή και η περιουσία των πολιτών από πτώσεις άρρωστων και επικίνδυνων δέντρων. Κανέναν μας δεν ικανοποιεί η κοπή ενός δέντρου, αλλά με την ανθρώπινη ζωή δεν πρόκειται να ρισκάρουμε. Για περισσότερη από μία ώρα οι δύο πλευρές ανέπτυξαν τις θέσεις τους, ενώ το δικαστήριο τους ζήτησε να καταθέσουν μια σειρά από συνοδευτικά έγγραφα, με την απόφαση για το αν θα γίνουν δεκτά ή όχι τα ασφαλιστικά μέτρα να αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα δεσμεύτηκε ο δικηγόρος, ο συνάδελφος του Δήμου, κ. Σικαρνίκης, και ο αντρομόδος αντιδήμαρχος, ο κ. Γιαλιτάκης, που ήταν παρόντες, ότι δεν θα προβούν σε καμία κοπή. Ελπίζουμε μέσα από το κύριο να μην έχουμε τίποτα. Και τη Δευτέρα θα περιμένουμε την απόφαση της προσωρινής διαταγής. Τα νέα ασφαλιστικά μέτρα ήρθαν μετά την επιχείρηση κοπής δέντρων στο Μασταμπά, που είχε ως αποτέλεσμα την εκ νέου σύλληψη του αρμόδιου αντιδημάρχου Νίκου Γιαλιτάκη. Οι συλλήψεις αυτές προκαλούν την αντίδραση των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, Γιώργη Μαρινάκη, σε δηλωσή του να επισημαίνει πως η αιρετή δεν είναι στιγμή εγκληματίες. Οι αυτοδιοικητικοί δεν διεκδικούμε καμία ασυλία και κανένα ακαταδίωκτο. Είναι όμως αδιανόητο, όταν έχουν γίνει όλες οι νόμιμες διαδικασίες, να είμαστε υπόλογοι και να μας εμφανίζουν ως στιγνούς εγκληματίες που δεν έχουμε περιβαλλοντικές και οικολογικές ευαισθησίες. Πιστεύω ότι η Εισαγγελία Ηρακλείου είχε και έχει το χρόνο αυτό το θέμα να το ξεκαθαρίσει μια και διαπαντός. Αν είναι νόμου βάσιμες οι αιτιάσεις των πολιτών, να σταματήσει η κοπή των δέντρων. Αν δεν είναι, να σταματήσει να επιτρέπει τις διώξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου στη δήλωση στήριξης στον Αλέξη Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου θέτει κάθε αρμόδιο ενώπιον των ευθυνών του. Θεωρώ πως είναι η ώρα της ευθύνης. Κανείς δεν δικαιούται να παριστάνει τον πόντιο πιλάτο, ούτε να επιτρέπει να εξελίσσεται η θεσμική διαδικασία νόμιμων αποφάσεων, σαν να παίζουμε τους κλέφτες και αστυνόμους. Η αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει εμπράκτως σε δύσκολες συνθήκες ότι είναι υπεύθυνη και διαθέτει τις απαιτούμενες ευαισθησίες για να προστατεύει το περιβάλλον και τους πολίτες.